το ενδιαφέρον του, είναι ένα. Η επιθυμία, το αίτημα, η ιδέα ότι, ότι τώρα πρέπει να δημοσιευτούν αυτά τα προσχέδια νομοθετημάτων, έχει άλλη σκοπιμότητα. Ποια σκοπιμότητα? Αποσκοπεί αλλού, στο ότι πρέπει να υπάρξει συζήτηση για το Κυπριακό και διαφάνεια. Δεν έχει να κάνει με αυτά τα οποία. Κοιτάξτε, όταν ακούει ο κόσμος, κύριε Προδρόμου, για να κάνουμε διαλογική συζήτηση. Όταν ακούει κύριε ότι. Χαραλάμπους, κύριε Χαραλάμπους, ναι. το τι συμβαίνει ή δεν συμβαίνει σε αυτά που έχει πει η κυρία Κουσουμπά και σε αυτά που λέει ο κύριος Μιχαηλίδης, δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο των νομοθετημάτων. Θα το αφήσουμε εκτός. Ναι, εγώ απλώς θα σας πω, χωρίς να υπάρχει καμία απόφαση της κυβέρνησης, θα σας πω ότι δεν νομίζω προσωπικά ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον, πόσο μάλλον προς το εθνικό συμφέρον, αυτή την ώρα να ξεκινήσουμε να συζητάμε τέτοιου είδους προσχέδια νομοθετημάτων που έγιναν στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης διαπραγμάτευσης, η οποία δυστυχώς δεν κατέληξε, την ώρα μάλιστα που γνωρίζουμε ότι και προτάσεις που είχε καταθέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει διευκρινίσει ότι δεν ισχύουν. Ίσχυαν στη συγκεκριμένη, δεν είναι θέμα απόσυρσης. Άρα και αυτά τα νομοσχέδια, προσχέδια νομοσχεδίων δεν ισχύουν από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαδικασία. Και το κυριότερο είναι ότι δεν νομίζω ότι τώρα παρουσιάζει ενδιαφέρον, είναι προς το δημόσιο συμφέρον να αρχίσουμε να κάνουμε Πάμε αυτή παρακατώ, τη συζήτηση. Κύριε θέλω Πρόεδρο. Όμως να κάνω και ένα άλλο σχόλιο, γενικό πάλι, δεν θέλω να επισέλθω σε αυτές τις συζητήσεις. Για ποιο αλλά, πράγμα. Κοιτάξτε, ο θεσμός για παράδειγμα του ή της Επιτρόπου Διοικήσεως είναι ένας πολιτιακός θεσμός. Είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει μάλιστα βάση ευρωπαϊκή. Και εξυπακούεται ότι ο Επίτροπος Διοικήσεως πρέπει να είναι ανεξάρτητος. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Αυτό το λέω γενικά, προς πάσα κατεύθυνση, χρειάζεται προσοχή σε αυτές τις συζητήσεις. Είναι άποψή σας ότι πρέπει να διασαφηνιστούν όλα αυτά τα ζητήματα με τον Γενικό Ελεκτή? Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοια επεισόδια, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, στην πολιτική ζωή έχετε οριμάσει κι εσείς. Ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε συνεχώς αυτή την πορεία σύγκρουσης του Γενικού Ελεκτή με διάφορες υπηρεσίες, τμήματα, επιτρόπους. Να διασαφηνιστεί επιτέλους, είναι άποψή σας, ενός προεδρικό. Πού και γιατί ελέγχει ο Γενικός Ελεκτής? Βεβαίως κάποια, όχι το πού και γιατί, κάποια πράγματα πρέπει να διασαφηνιστούν, κύριε Χαραλάμπους, διότι οι έλεγχοι γίνονται για να επιβεβαιώνεται, για να επισφραγίζεται η θεσμική τάξη πραγμάτων και να νιώθουν οι πολίτες. Και αυτό πρέπει να είναι ο στόχος όλων. Ναι, να νιώθουν οι πολίτες ότι λειτουργούν τα πολιτιακά όργανα, ότι υπάρχουν έλεγχοι, ότι υπάρχει λογοδοσία. Όταν όμως στην λειτουργία αυτών των ελέγχων αρχίζουν να δημιουργούνται τέτοιες συζητήσεις, αμφισβητήσεις, γκρίζες ζώνες, τι είναι και τι κάνει ο κάθε θεσμός, αν είναι ανεξάρτητος ή αν η ανεξαρτησία του υπόκειται, η ανεξαρτησία δεν μπορεί να υπόκειται σε οτιδήποτε άλλο, η ανεξαρτησία πρέπει να κατοχυρώνεται. Πάμε στο επόμενο θέμα. Τότε φτάνουμε, καταλήγουμε στο αντίθετο αποτέλεσμα και οι πολίτες να μένουν απορριμμένοι, να προσπαθούν να καταλάβουν. Ναι. Τέτοιες συζητήσεις είδα την κυρία Κουτσουμπά να εναγωνίως να προσπαθεί να εξηγήσει κάποια πράγματα τα οποία δεν εξηγούνται πάντα σε 2 και 3 λεπτά. Άρα λοιπόν εγώ θα πω απλώς ότι χρειάζεται προσοχή από όλους και χρειάζεται μια συνέστηση του ότι τελικά όλοι θέλουμε να υπηρετήσουμε την πολιτιακή τάξη. Δεν μπορεί ένας επίτροπος διοικήσεως στο τέλος να φαίνεται ότι δεν έχει την ανεξαρτησία του. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Προδρόμο. Η εκτελεστική εξουσία παρακολουθεί αμέτωχοι όλα αυτά που συμβαίνουν για τη βουλευτική έδρα Λεμεσού. Εδώ μιλάμε για μια στρέβλωση στη λειτουργία του